ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη συνεχίζουν να πλήττουν τι ουκρανικέ λιμενικέ υποδομέ στο ποταμό Δούναβη. Τη νύχτα τη 4η Σεπτεμβρίου, τα UAV Geran έπληξαν τα λιμάνια Ισμαήλ και Ρένι στην περιοχή τη Οδυσσού. Πλάνα επιβεβαίωσαν ότι τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη είχαν φτάσει με επιτυχία στου στόχου του και οι ουκρανικέ δυνάμει αεράμινα δεν κατάφεραν να αποκρούσουν την επίθεση. Αρκετέ εκρήξει τάραξαν την περιοχή. Το πρωί, οι Ουκρανικέ Αρχέ επιβεβαίωσαν ζημιές σε αρκετέ εγκαταστάσει κοντά στο λιμάνι Ισμαήλ. Αρκετοί οικισμοί τη περιοχή δέχτηκαν πειρά. Ω αποτέλεσμα, αποθήκε και βιομηχανικέ εγκαταστάσει, γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμό βιομηχανικών επιχειρήσεων υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Πυρκαγιέ ξέσπασαν και σε αρκετέ άλλε εγκαταστάσει, οι οποίε εξαλείφθηκαν μέχρι το μεσημέρι. Οι βιομηχανικέ εγκαταστάσει σε όλη την Ουκρανία, ιδίω εκείνε που βρίσκονται κοντά στι γραμμέ του μετόπου, καλύπτουν τι ανάγκε του Ουκρανικού στρατού, ω εκ τούτου αποτελούν νόμιμου στόχου για τα ρωσικά πλήγματα. Οι επιθέσει μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα Ουκρανικά λιμάνια στι όχθε του Δούναβη συνεχίζονται για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Τη 3 Σεπτεμβρίου, ρωσικά UAV Geranium έπληξαν το Ουκρανικό λιμάνι του Ρένι, όπου προκλήθηκαν ζημιέ σε μια εγκατάσταση αποθήκευση καυσίμων και σε εξοπλισμό φόρτωση πετρελαίου. Εν τω στι 3 Σεπτεμβρίου, οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία επιτέθηκαν στη ρωσική πόλη Κουτσάτοφ, στην περιοχή του Κούρσκ. Το καθεστώ του Κιέβου επιχείρησε άλλη μια τρομοκρατική επίθεση και στοχοποίησε το πυρηνικό εργοστάσιο του Κούρσκ. Το μη επανδρομένο αεροσκάφο καταρρίφθηκε από τι ρωσικέ δυνάμει αεράμινα 4 χιλιόμετρα από τον πυρηνικό σταθμό. Ο κυβέρνητης της περιοχής υποστήριξε ότι ως αποτέλεσμα της επίθεσης το UAV έπεσε σε ένα μη οικιστικό κτίριο στο Κουτσάτοφ. Το κτίριο έπιασε φωτιά η οποία σύντομα εξαλείφθηκε. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα. Αυτή δεν είναι η πρώτη προσπάθεια του Κιέβου να επιτεθεί σε ρωσικούς πυρηνικούς σταθμούς. Ο πυρηνικός σταθμός του Κούρσκ περιλαμβάνει τέσσερις μονάδες παραγωγής ενέργειας και παρέχει περισσότερο από το 50% τη εγκατεστημένη ισχύω όλων των σταθμών παραγωγή ενέργεια στην περιοχή Τσερνόζεμ. Παρέχει ενέργεια στι περισσότερε βιομηχανικέ επιχειρήσει τη περιοχή Κούρσκ. Ενώ το Κίεβο προσπαθούσε διακάω να διαβεβαιώσει την κοινή γνώμη ότι οι Ρώσοι φέρονται να ετοίμαζαν προβοκάτσιε στον πυρηνικό σταθμό τη Απορόζιε, ο Ουκρανικό στρατό επανέλαβε τι επιθέσει κατά των πυρηνικών σταθμών στο ρωσικό έδαφο, απειλώντα μεγάλε περιοχέ συμπεριλαμβανομένη τη Ευρώπη με πυρηνική καταστροφή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας.